Έναν εφιάλτη ζει από χθες το πρωί μια επταμελής οικογένεια στη Νέα Μανολάδα. Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να τηλεχθεί το σπίτι της στις Φλόγες και να μείνουν στο δρόμο ένα ζευγάρι με τα τρία μικρά παιδιά του, 3,5, 2 και 1,5 ετών, η άρρωστη γιαγιά και ο θείος τους που ζούσαν κάτω από την ίδια στέγη, δίνοντας καθημερινό αγώνα για την επιβίωση. Ο Ηλίας Αρβανιτάκης έφυγε χθες το πρωί για λίγο από το σπίτι μαζί με την άρρωστη μητέρα του. Πίσω έμεινε η σύζυγός του με τα τρία παιδιά. Μια ολιγόλεπτη απομάκρυνση της κοπέλας από το χώρο που βρίσκεται το τζάκι ήταν η αρχή για την ολική καταστροφή. Επιστρέφοντας, είδε παντού καπνούς. Το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να βγει έξω με τα παιδιά της και να ειδοποιήσει τον άντρα της. Ήμουνα με την πεθερά μου. Η πεθερά μου πετάχτηκε μια στιγμή να πάει στη Βάρδη για μια δουλειά και μπήκα μέσα να αλλάξω τη μικρή. Όπως ήμουν, μου ήρθε μια μυρωδιά, βγαίνω έξω, μάλλον κάποιο ξύλο θα είχε πέσει από το τζάκι. Και βλέπω κάπνα. Παίρνω τα μικρά, τα βγάζω έξω και δεν πρόλαβα να μπω. Είχε φουντώσει όλο μέσα. Είχε ξύλο το σπίτι, ήταν πάνω στις σκεπίσεις. Ναι. Τι κάνατε, βγάλετε τα παιδιά έξω, μετά καλέσατε εσείς πυροσβεστική, τι έγινε? Από το πανικό δεν πρόλαβα να πάρω και πήραν τηλέφωνο. Πήρα τον άντρα μου και καλέσανε πυροσβεστική. Πολύ αργά. Είχαμε κάποια λεφτά, κάπου 700 ευρώ μέσα, τα πράγματά μας. Πάνε όλα. Πάνε όλα. Ανάψαμε το τζάκι το πρωί, βάλαμε τη σίτα μπροστά, φύγαμε εγώ με τη μητέρα μου και έμεινε η γυναίκα πίσω με τα παιδιά. Φύγαμε. Τρία μέχρι... παιδιά, έχετε τρία μικρά παιδιά. Ναι, τι ναι. Ηλικίες είναι? Είναι 3,5, 2 και 1,5 η μικρή. Δύο αγοράκια και ένα κορίτσι. Ναι, ναι. Πήγαμε μέχρι στη Βάρδα που ήθελε η μητέρα μου κάτι να ψωνίσει γιατί είναι άρρωστη. Έκανε κάποιο χειρουργείο. Και μας πήραν τηλέφωνο ότι είχε πάρει φωτιά το σπίτι. Η γυναίκα μου δεν πρόλαβε, τα παιδιά φύγαν έξω. Πήγε να αλλάξει λίγο το παιδί, πήραν φωτιά όλα μέσα. Δεν προλάβαμε να κάνουμε τίποτα. Από το τζάκι, προφανώς. Προφανώς, ναι, προφανώς. Είχε φουντώσει το σπίτι μέχρι να ντύσει λίγο το μικρό, να βγει έξω να τα πάρει. Το ένα έτρεχε από εδώ, το άλλο από εκεί. Η καταστροφή είναι ολοσχερής. Όσα χρήματα είχαν, τα ρούχα τους, τα έπιπλα, η οικοσκευή, όλο τους το βιός έγινε στάχτη. Δεν πρόλαβα να σώσουν το παραμικρό. Η οικογένεια για μία ακόμη φορά βυθίστηκε στην απόγνωση, καθώς αυτή είναι η τρίτη φορά που το σπίτι καταστρέφεται. Και αυτή τη φορά ολοσχερός. Δύο φορές μέχρι χθες είχε υποστεί ζημιές από ανεμοστρόβιλο. Εν τω μεταξύ, αυτό το σπίτι το έχει καταστρέψει ο ανεμοστρόβιλος δύο φορές. Το έχουμε φτιάξει με δικά μας, δεν είχαμε ποτέ βοήθεια από πουθενά. Δύο φορές, εμείς δουλεύουμε με ροκάματα όπου βρούμε, εγώ και ο αδερφός μου. Στο σπίτι αυτό μένετε εσείς, η σύζυγος, τα τρία παιδιά σας, ο αδερφός σας και η μητέρα σας. Ναι, ναι, η μητέρα μου είναι άρρωστη, έχει πεθάνει ο πατέρας μου αρκετά χρόνια. Παίρνει μια σύνταξη 56 ευρώ, αυτά. Και προσπαθείτε να επιβιώσετε. Ναι, ναι, με ροκάματα δουλεύουμε. Η νύχτα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για την οικογένεια που φοβούμενοι ότι αν απομακρυνόταν από το χώρο θα τους έκλεβαν τα λίγα ζώα που συντηρούν για να ζήσουν, δεν δέχτηκε να φιλοξενηθεί σε κάποιο σπίτι. Παραπέρασε το βράδυ μέσα στο κρύο στην καρότσα ενός μικρού ημιφορτηγού. Κρύο, με τα μικρά μέσα. Μείναμε εδώ, κοιμηθήκαμε εδώ στο αγροτικό με τα μικρά γιατί εδώ είναι ερημιά. Έχουμε τα ζώα εδώ, από αυτά ζούμε, κάποια ζώα, για να μην μας τα κλέψουν. Και μείναμε εδώ, κοιμηθήκαμε εδώ. Είπανε κάποιοι άνθρωποι ότι να μας βοηθήσουν, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε εδώ εκτεθειμένα όλη νύχτα αυτά, γιατί είναι ερημιά. Περνάει όποιος θέλει από εδώ. Πώς ήταν η νύχτα, κύριε Αρβανιτάκη, μέσα στο κρύο με τα παιδιά? Πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα. Έκανε κρύο. Είχα κλείσει βέβαια κοινοκή. Έξω. Εσείς έχετε χάσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, όλα, όλα. Αυτό που περιμένουν πλέον είναι η έμπρακτη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας αλλά και της πολιτείας για να μπορέσουν να αρχίσουν και πάλι τη ζωή τους από το μηδέν. Τι ζητάτε τώρα, είναι να βοηθήσει ο κόσμος? Ό,τι μπορούν. Κινδυνεύσατε εκείνη την ώρα, κινδυνεύσατε κάποιο παιδί? Πρόλαβα και τα έβγαλα. Αλλιώς, τι να σας πω, τι να σας πω. Άμα δεν προλάβαινα. Δεν υπάρχει κάποιο κοντέινερ, μας είπαν. Κάπου από κάποια άλλη περιφέρεια κοιτάνε να πάρουν, να μας φέρουν, να δούμε. Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Σήμερα τι θα κάνετε, πού θα μείνετε? Εδώ. Δεν έχω κάπου άλλο να μείνω. Έχω τα μικρά εδώ. Δεν μπορώ να φύγω από εδώ, έχω τα πράγματα εδώ. Άμα φύγω από εδώ, περνάνε όλοι εδώ, θα μας κλέψουν. Υπάρχει δυνατότητα να μπορέσετε να το ξαναφτιάξετε από την αρχή? Αν θα βοηθήσουν, πιστεύω, από λίγο κάποιοι άνθρωποι που κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι, κάτι μπορούμε να κάνουμε να γίνει πάλι. Αυτό είναι να βοηθήσει λίγο κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Δεν έχετε τίποτα, ναι, ναι, ναι. Είστε με τα ρούχα που φοράτε. Τίποτα, όχι, δεν έχω άλλα ρούχα. Αυτά είναι. Δεν έχω άλλα. Τα δικά μου και τα άλλα καήκανε χθες με τις φωτιές να βγάλω. Μου τα φέρανε εδώ οι φίλοι μου εδώ. Αυτά δεν είναι δικά μου. Εδώ πέρα έγινε μια μεγάλη ζημιά από πυρκαγιά.
είναι ολική η καταστροφή του σπιτιού και οι άνθρωποι αυτοί έχουν μείνει τελείως στον δρόμο. Εμείς και εγώ προσωπικά ως εκμέριος ενορίας θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσω να συμβάλλω θετικά και να τους απαλύνω τον πόνο και τη συμφορά που τους έχει βρει. Πιστεύω ότι θα κάνουν και οι χωριανοί μας εδώ, πολλοί συνάνθρωποι. Το θέμα, όπως βλέπετε, είναι τώρα οικονομικό για να μπορέσουν να πάρουν τα απαραίτητα. Και προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και εμείς. Είναι ολική καταστροφή, δεν έχουν τίποτα, ρούχα, κούνια για τα παιδιά τους, κρεβάτια, παπλώματα, τα κουζινικά. Δηλαδή πρέπει να ξεκινήσουν ένα καινούριο σπίτι. Και νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες και όχι μόνο εμείς.